Γεια σας, είναι το Design Life και είμαι η Μαρία Αλεβίζου και βρισκόμαστε σε μια παιδική χαρά, όχι οποιοδήποτε, στην παιδική χαρά του έκτου νηπιαγωγείου Κοζάνης, εδώ που ήρθαμε να δώσουμε λίγη παραπάνω χαρά στους μικρούς μαθητές. Πώς? Μείνετε μαζί μας για να μάθετε. Το πρωινό ξύπνημα μπορεί να είναι ζώρικο για μεγάλους και μικρούς, όμως περιλαμβάνει και πολύ όμορφες συνήθειες, όπως ένα πολύ καλό και νόστιμο πρωινό, αλλά και την επιλογή των σωστών ρούχων, έτσι ώστε οι μικροί μπόμπιρες να φτάσουν μέχρι τα σχολεία τους με στυλ και άνεση. Γι' αυτό φροντίσαμε να βρούμε τις καλύτερες στυλιστικές προτάσεις για το χειμώνα του 2015. Ζεστά πλεκτά, μάλινα αλλά και καπιτονέ κομμάτια αγκαλιάζουν αγόρια και κορίτσια, προσφέροντας ζεστασιά σύμφωνα με την τελευταία λέξη της μόδας. Montgomery, παλτά, σακάκια και μπουφάν δένουν αρμονικά με τζιν, φόρμες, φορέματα και φούστες. Ενώ τιμητική θέση έχουν τα μποτάκια αλλά και τα αθλητικά. Η πιο hot τάση της σεζόν, ολόσωμες φόρμες για τα κορίτσια, animal print και γούνες, καθώς και μάλινες φούστες. Ενώ για τα αγόρια, Montgomery και παντελόνια με καπιτονέ ή δερμάτινες λεπτομέρειες, σε χρώματα μπλε, κυπαρισί και γκρι. Η έρευνα του Design Life στην αγορά της περιοχής μας για το καλύτερο παιδικό ντύσιμο κατέληξε στο κατάστημα Δραγατσίκα. Εμένα ψάχνετε. Είπα να δοκιμάσω μερικά ρούχα. Στην αρχή είπα να δοκιμάσω αυτό, γιατί το μέγεθος μου ξεγέλασε. Μετά είπα μήπως χωράω σε αυτό. Αλλά και πάλι το μέγεθος μου ξεγέλασε. Ήμουν σίγουρη τελικά ότι θα χωρέσω σε αυτό. Αλλά τελικά εγώ έχω παραμεγαλώσει για το δεύτερο όροφο του πολυκαταστήματος Δραγατσίκας Μεγάλο Αλεξάνδρου 8 εδώ στην Κοζάνη. Εδώ που θα βρείτε παιδικά ρούχα από 6 μηνών έως 12 χρονών. Και για κορίτσια, αλλά και για αγόρια. Το αγοράκι σας δεν θέλετε να πηγαίνει όπως στο σχολείο και όχι μόνο στο σχολείο, στις επισκέψεις, στις κοινωνικές εκδηλώσεις. Θέλετε να είναι στυλάτο και άνετο. Εδώ έχουμε βρει τις καλύτερες φόρμες στο Δραγατσίκα και μάλιστα αυτό που παρατηρούμε είναι ότι είναι και ελληνικές. Καλά, είναι γνωστό ότι έχω αδυναμία στα κοριτσίστικα. Είναι πραγματικά παραμυθένια, καραμελένια. Κοιτάξτε εδώ σύνολο. Όχι, πείτε μου. Δεν είναι τέλειο. Κοιτάξτε, είναι τρέλα. Πραγματικά τρέλα. Αυτό έπρεπε να είναι σε μεγαλύτερο νούμερο, να το πάρω κι εγώ, αλλά δεν πειράζει. Και θα σας δείξω και κάτι άλλο που μας άρεσε πάρα πολύ για κάτι πιο επίσημο. Κοιτάξτε το. Υπέροχο. Έχει και το τσαντάκι του. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I
Για μια ακόμη φορά, εδώ στο Δραγατσίκα, φεύγουμε ευχαριστημένοι. Και πιο ευχαριστημένα θα είναι τα παιδιά που θα λάβουν τα δώρα τους. Εμείς ψωνίσαμε και το ζακετάκι για τον Αλεξιό και το μπλουζάκι μαζί με τη φούστα για το κοριτσάκι της φίλης μας, αλλά και η Ανιψιά, ένα υπέροχο μπουφανάκι. Πάμε να τα πληρώσουμε και φεύγουμε κατευθείαν για να δώσουμε τα δώρα. Είμαστε πραγματικά πάρα πολύ ενθουσιασμένοι γιατί βρισκόμαστε επιτέλους στο κατάστημα από όπου θα προμηθευτούμε τα χρώματα που χρειαζόμαστε έτσι ώστε να δημιουργήσουμε στο έκτον πιαγωγείο Κοζάνη. Στο χρωματοπωλείο του Σταμάτη Στέφανου, εδώ στην Κοζάνη, Κωνσταντινούπολεως και Προύσης Γωνία, στο νούμερο 3. Έχουμε να πάρουμε πολλά χρώματα, πλαστικό χρώμα για την ακρίβεια, για να αντέχει στον εξωτερικό χώρο, μιας και θα ζωγραφίσουμε τους εξωτερικούς τοίχους του νηπιαγωγείου και εδώ πέρα βέβαια μπορούμε να βρούμε τα πάντα, όχι μόνο χρώματα, ό,τι έχει να κάνει με ό,τι χρειαζόμαστε είτε για να συντηρήσουμε ένα κτίριο, να τα ανακαινήσουμε, τα πάντα. Πάμε να τα δούμε. Στο κατάστημα χρωμάτων και οικοδομικών υλικών Σταμάτη Στέφανος θα βρείτε όλα τα χρώματα γνωστών εταιριών. Βερνίκια, μονοτικά υλικά, ποικιλία σε πινέλα και εργαλεία, οικοδομικά υλικά αλλά και εξειδικευμένες τεχνοτροπίες. Όλα και πάντα με άμεση εξυπηρέτηση. Life, αναζητούσαμε το κατάλληλο άτομο, τον κατάλληλο καλλιτέχνη που θα μας βοηθούσε σε αυτό το εγχείρημά μας. Στο να καλυτερεύσουμε δηλαδή την καθημερινότητα των μικρών μαθητών. Στην προσπάθειά μας λοιπόν αυτή, βρήκαμε για καλή μας τύχη το Γιάννη Ζάμκο. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκες κατευθείαν να μας βοηθήσεις σε όλο αυτό. Και βέβαια να πούμε ότι είσαι ένας καλλιτέχνης που ξεκίνησες από το γράφιτι. Από το γράφιτι, όπως όλα τα παιδιά, έτσι πιτσιρικά εδώ. Έβγαινε στους δρόμους. Έχουμε δει πολλά έργα δικά σου στους δρόμους. Και η αλήθεια είναι ότι με βάση αυτά τα έργα οδηγηθήκαμε στο τηλέφωνό σου τελικά. Και σε πήραμε τηλέφωνο, συμφωνήσαμε να έρθουμε εδώ στο έκτον νηπιαγωγείο και να κάνουμε τι. Να ζωγραφίσουμε όλες τις όψεις του νηπιαγωγείου, να κάνουμε διάφορα παραμυθάκια, διάφορα σχέδια μυθικά διδάγματα, έτσι ώστε να δώσουμε μια διαφορετική νότα στο κτίριο. Ένα γκρίζο κτίριο μουντό. Έτσι, που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα τα περισσότερα να είναι και έτσι. Παλιά και μουντά. Έχουμε βρει ένα κτίριο το οποίο είναι αρκετά παλιό, θα προσπαθήσουμε εδώ πέρα να το ομορφύνουμε, όπως είπαμε, και θα χρησιμοποιήσουμε τα χρώματα. Πες μας λίγο, έτσι μίλησε μας για τη δουλειά που κάνεις στους εξωτερικούς τοίχους, τη ζωγραφίζεις. Ωραία, λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε πλαστικό χρώμα. Όλη η δουλειά θα είναι με πινέλο. Θα ζωγραφίσουμε όλες τις όψεις. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε λίγο έντονα χρώματα έτσι ώστε στα παιδιά να δημιουργήσει κάποια συναισθήματα, κάποιες αφορμές. Αν είχαμε σπρέι, τα γράφει. Σωστά. Θα γινόταν η δουλειά του πιο γρήγορα. Σε χρονική διάρκεια. Για τη συγκεκριμένη δουλειά, ναι. Δηλαδή τώρα θα μας πάρει γύρω στις 3 μέρες. Ναι, 3 μέρες. Με τα σπρέι πόσο θα ήταν. Θα ήταν 2 μέρες, μπορεί να ήταν και 3, απλά θα ήταν λίγο πιο. Και πιο ξεκούραστο για σένα, ναι. Τι προτιμάς, πινέλο ή γράφητι. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, τώρα δεν μπορούμε να τις πούμε. Εντελώς διαφορετικοί. Ναι, ναι.
Αν γκουγκλάρει κάποιος τη λέξη graffiti, θα βρει ότι είναι η αναγραφή κειμένου, όπως συνθημάτων ή ζωγραφική, σε επιφάνειες που συνήθως βρίσκονται σε δημόσιους χώρους, για παράδειγμα σε τείχους. Πρωτοεμφανίστηκε την ίδια περίοδο και στα ίδια μέρη που αναπτύχθηκε το κίνημα του hip-hop, από τον ίδιο καταπιεσμένο κόσμο. Γι' αυτό πολλοί θεωρούν ότι αποτελεί μέρος της κουλτούρας hip-hop. Μια τέχνη που δημιουργήθηκε από καλλιτέχνες των δρόμων. Ίσως ενοχλητική για κάποιους και για κάποιους άλλους παράνομη. Και αυτό γιατί οι καλλιτέχνες αυτοί δεν ζητούν το χώρο, αλλά τον παίρνουν χωρίς να ρωτήσουν. Στο πέρασμα των χρόνων εξελίχθηκε και από τέχνη των δρόμων έχει μπει μέσα στους εσωτερικούς χώρους, αποτελώντας κομμάτι διακόσμησης, όπως για παράδειγμα αυτό το δωμάτιο πανικού που δημιουργήθηκε με βάση το graffiti. Μισό graffiti και μισό minimal. Σε φέραμε για αυτόν ακριβώς τον λόγο και επειδή μάθαμε ότι θα έχει καλό καιρό. Εσύ τώρα, με ακραίες καιρικές συνθήκες, έχεις δημιουργήσει ποτέ? Δηλαδή, το πιο ακραίο που έχεις δημιουργήσει έξω σε εξωτερικό χώρο, μέχρι πόσους βαθμούς ήταν, ή ήταν χιόνι, ή δεν ξέρω. 13. Έκανες γκράφτη. Έκανα γκράφτη σε συνδυασμό με την Έλλη. Υποθέτω δεν φυσούσε όπως τώρα, γιατί θα έφερε και το γκράφτη άλλο. Όχι, φυσούσε. Δεν τα καταφέρνετε. Μπράβο, παιδιά. Ωραία, λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να δείξουμε και την διαδικασία και να δούμε πώς θα καταλήξει τελικά το έκτο διαγωγείο εδώ στην Κοζάνη. Ένα κτίριο το συντηρούμε και το προσέχουμε εξωτερικά μετά από κάποια χρόνια. Υπάρχουν παράγοντες που γυράζουν το χρώμα και αλλοιώνουν τις αποχρώσεις ενός κτιρίου εξωτερικά. Ένα είναι η ατμοσφαιρική ρήπαση και δεύτερο είναι η υγρασία. Καλό είναι όταν θα βλέπουμε ζημιές από υγρασία να επιδιορθώνονται όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί επεκτείνεται και το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο. Τώρα από την ατμοσφαιρική ρήπαση, ο εύκολος τρόπος είναι να πλένουμε ένα κτίριο σε τακτά χρονικά διαστήματα. Και καλά είναι η συντήρησή του να γίνεται ανά 6 με 7 χρόνια, τουλάχιστον για τα εξωτερικά. Όταν λες να το πλένουμε? Σαπουνάδα, νερό, κανονικά. Κανονικά, όλους τους τείχους. Το χρώμα, αν είναι καλής ποιότητας, δηλαδή είναι ακριλικό χρώμα, γιατί έξω χρησιμοποιούμε ακριλικά χρώματα, δεν έχει πρόβλημα από την υγρασία που θα πάρουμε και θα το πλύνουμε. Το πρόβλημα του είναι η υγρασία όταν έρχεται ανάποδα, από μέσα προς τα έξω. Εκεί έχουμε φουσκώματα στους τείχους και δημιουργούν τα προβλήματα. Έχουμε σοφάδες να πέφτουν, να φουσκώνουν χρώματα. Και διάφορα άλλα προβλήματα. Υπάρχουν ποιότητες χρωμάτων, έχουμε θερμομονωτικά, το οποίο δεν επιτρέπουν την ακτινοβολία του ήλιου να περάσει τόσο εύκολα μέσα στο κτίριο και να διατηρεί μια θερμοκρασία σταθερή. Υπάρχουν σιλικονούχα, δεν αφήνουν το νερό της βροχής
να μένει στάσιμο πάνω στο χρώμα. Το οποίο μας βοηθάει να μην ρυπαίνεται τόσο εύκολα το κτίριο και να ξεπλένεται με τις βροχές. Και μετά υπάρχουν τα ακριλικά, τα απλά, τα οποία μπορούμε να τα σαπουνίζουμε, τα οποία είναι μια πολύ καλή επιλογή. Εσύ τι θα πρότεινες για ένα παλαιότερο κτίριο ή νεότερο, δεν έχει σημασία, έτσι ώστε να αντέξει μέσα στον χρόνο όσον αφορά την εξωτερική του όψη? Θερμοελαστικά. Επειδή το χρώμα δεν ομορφαίνει μόνο ένα κτίριο, το προστατεύει και από διάφορους άλλους εξωτερικούς παράγοντες, υγρασίες, βροχές, όλα αυτά. Καλά είναι 4-5 χρόνια να βάφεται. Για να έχουμε αποτέλεσμα σωστό και να πάει το κτίριο σε βάθος χρόνου. Εδώ πέρα που έχουμε ζωγραφίσει στον τοίχο πάνω, υπάρχει κάποια προστατευτική κόλλα έτσι ώστε να περαστεί πάνω από τα σχέδια και να διατηρηθούν κατά την συντήρηση του κτιρίου τα επόμενα χρόνια? Να αλλάζουμε, δηλαδή να ανανεώνουμε τον τοίχο που δεν υπάρχει η ζωγραφιά, αλλά η ζωγραφιά να μένει εκεί. Υπάρχουν κάποια κεριά, το ονομάζουμε, τα οποία δεν αφήνουν το επόμενο χρώμα να κολλήσει πάνω και προστατεύει το χρώμα από κάτω. Αυτά τα χρησιμοποιούμε όταν σε έναν τοίχο μας γράφουμε γκράφιτι, αφού σβήσουμε τον γκράφιτι με βαφή. Βάζουμε το συγκεκριμένο κερί και δεν ξαναμπορεί να πιάσει τον γκράφιτι πάνω. Μάλιστα. Άρα αυτό το κερί μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και παντού, εδώ, παντού. Έτσι ώστε αργότερα, αν χρειαστεί παντού, να φρεσκαριστούν οι τοίχοι γύρω-γύρω, να μπορέσει να μείνει η ζωγραφιά. Γιάννη Τιάκα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια που προσέφερες εδώ πέρα, έτσι ώστε λίγο να φρεσκαριστεί το κτίριο, αλλά και τις πολύτιμες συμβουλές σου. Πού σε βρίσκουμε? Και εγώ ευχαριστώ την εκπομπή σας που μου έδωσε την ευκαιρία να αναμορφώσουμε ένα σχολείο πρώτα. Ευχαριστώ δηλαδή το Design Live και προσωπικά εσένα, Μαρία. Πού μπορείτε να με βρείτε? Το τηλέφωνο μου είναι 6936-071-625. Είμαι εδώ στην πόλη της Κοζάνης και όποιος θέλει. Και σε προτιμούμε ανά πάσα στιγμή, γιατί είσαι ένας από τους καλύτερους ελοχρωματιστές στην Κοζάνη. Και βέβαια τα χρώματα τα προμηθευόμαστε από το κατάστημα Σταμάτη Στέφανος, Κωνσταντινούπολεως και Προύσης Γωνία εδώ στην Κοζάνη. Έκτον υπηαγωγείο Κοζάνη, το οποίο επιλέχθηκε από το Design Life κατόπιν κλήρωσης. Για να μην παραπονιούνται και τα άλλα υπηαγωγεία ότι ήρθαμε εδώ εσκεμμένα ή οτιδήποτε άλλο, πραγματικά έχει γίνει κλήρωση. Βγήκε το έκτο και ήρθαμε εδώ πέρα. Μαζί μας έχουμε μία από τις νηπιαγωγούς του νηπιαγωγείου, την κυρία Ανθή Βαχτσεβάνου. Θέλουμε να μας πείτε το κτίριο πότε δημιουργήθηκε και αν έχει δημιουργηθεί με προδιαγραφές για νηπιαγωγείο. Το κτίριο δημιουργήθηκε το 1992 και ναι, ήταν για να κτιστεί για νηπιαγωγείο. Η χρήση του είναι καθαρά για δημόσιο σχολείο. Είναι 22 χρονών λοιπόν και αυτό που έγινε τώρα από το Design Life το χρειαζόταν το σχολείο? Απόλυτα το χρειαζόταν. Χρειαζόταν μετά από τόσα χρόνια μια αλλαγή και έχω την αίσθηση ότι αυτό που πετύχατε είναι... Δεν το περιμέναμε, είναι απροσδόκητο. Ελπίζουμε να σας άρεσε πραγματικά το αποτέλεσμα για να ομορφύνει και η καθημερινότητα των παιδιών, αλλά και η δικιά σας. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και όχι μόνο η δικιά μας και των παιδιών, και τις ίδιες της γειτονιάς που ήδη έχουν εκδηλώσει τις ευχαριστίες τους και την έκπληξή τους γι' αυτό. Πραγματικά ήταν μια πολύ ζεστή γειτονιά. Αυτά θα μας τα πει βέβαια και ο Γιάννης ο Ζάμκος που ήταν εδώ τρεις μέρες και τρεις νύχτες πραγματικά για να τελειώσει μόνος του όλα αυτά τα σχέδια. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε μια καθημερινότητα υπέροχη, παραμυθένια και πάντοτε να βοηθάτε τα παιδιά που είναι το πρώτο στάδιο από όπου ξεκινάνε τα παιδιά για να πάρουν την παιδεία τους και να γίνουν σωστοί άνθρωποι. Ευχαριστούμε την εκπομπή Design Life και τον τηλεοπτικό σταθμό Flash για την ευκαιρία που μας δώσανε και ελπίζω και εύχομαι ότι θα έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε και σε άλλα σχολεία. Μακάρι, μακάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, σας άρεσε το σχολείο σας? Ναι! Εμένα μου αρέσει εκεί. Ποιος αρέσει εσένα? Τα τρία γουρουνάκια? Τα άλλα τα παραμύθια καταλάβατε ποια είναι? Όχι. Δεν πειράζει, θα το διαβάσετε με τις δασκάλες σας όλη τη χρονιά και θα ξέρετε απ' έξω και αναγκαλωτά όλα τα παραμύθια ποια είναι. Εγώ τα ξέρω. Τα ξέρεις εσύ, για πες μας. Πες μας κανένα, δεν θέλεις. Πόσα είναι αυτά, δύο? Όλα σ' άρεσαν εσένα. Πού το τρίτο? Βρήκατε! Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Και ένα χειροκρότημα για τον δημιουργό και τον Γιάννη. Γιάννη Ζάμκο, το τελειώσαμε το σχολείο, έτσι? Το τελειώσαμε το σχολείο. Ήταν κουραστικό για σένα να πούμε ότι ήσουν εδώ πέρα τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Ήταν τρεις μέρες, τρεις νύχτες. Ήταν
αρκετές ώρες, αλλά το αποτέλεσμα πιστεύω ότι βγήκε αρκετά ωραίο. Έμαθα ότι η γειτονιά σε περιποιήθηκε δεόντως. Δεν έχω κανένα παράπονο από τη γειτονιά, ήταν εξοχή όλοι οι άνθρωποι. Δεν έχω κανένα παράπονο. Εμείς εδώ ως Design Life να πούμε ότι μόνο τα φρεσκερίσματα κάναμε. Ο Γιάννης έκανε όλα τα σχέδια. Ό,τι θα δείτε εδώ πέρα είναι δικά του σχέδια. Φεύγεις όμως τώρα από την Κοζάνη, πηγαίνεις Αθήνα. Να κάνεις. Φεύγω, πάω στην Αθήνα. Επιστρέφω στη σχολή μου, στην καθημερινότητα. Ποια είναι τα σχέδιά σου μετά τη γραφιστική? Τα σχέδιά μου μετά τη γραφιστική είναι να ετοιμάσω ένα φάκελο, να στείλω στο Βελιγράδι. Εκτός και αν περάσω εδώ καλών τεχνών, θα δώσουμε τις εξετάσεις. Είναι εισιτήρες εξετάσεις εκτός μηχανογραφικού. Και βλέπουμε όπως έρθουν τα πράγματα. Όταν δεν ζωγραφίζεις, κατά παραγγελία να το πούμε σε εισαγωγικά, ποιο είναι το προσωπικό σου στυλ, τι σου αρέσει να κάνεις και ποιο στυλ έχεις? Υπάρχουν διάφορα στυλ και διάφορες τεχνοτροπίες που μπορείς να δουλέψεις. Τώρα αναλόγως και τι. Εσένα τι σου αρέσει. Κατάσταση. Ναι, αυτό προσπαθώ να πω. Τι αναλόγως με την ψυχική σου κατάσταση και την ηρεμία που έχεις, την ένταση που έχεις κάποιες στιγμές ή από κάποια σκηνικά που έχεις βιώσει, εφαρμόζει το κατάλληλο στυλ. Προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ, μου βγαίνει να δουλεύω σε στυλ μπαρόκ, κάτι λίγο πιο παλιό και να το προσαρμόσω ώστε. Στα σημερινά, ναι. Γιάννη Ζάμικο, χαρήκαμε πάρα πολύ που σε γνωρίσαμε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετείχες εντελώς εθελοντικά, να το τονίσουμε αυτό, στην προσπάθεια του Design Life να κάνει την καθημερινότητα των μαθητών λίγο καλύτερη, λίγο πιο χαρούμενη. Εγώ χάρηκα που συνεργάστηκα μαζί σας. Κάναμε πολύ ωραία εμπειρία. Ελπίζω να αρέσει και στα παιδιά. Δεν θα μπορούσε να ανθίσει τον υπηαγωγείο μέσα στο χειμώνα χωρίς το ανθοπολείο μπουκέτο στη Φων Κοζάνη 4 και την κυρία Μάρια Μαμάτσιου, η οποία δόρισε τα υπέροχα λουλούδια. Έτσι λοιπόν, κάποια παραμύθια γίνονται πραγματικότητα, όπως και η δικιά μας επιθυμία έγινε πραγματικότητα, να ομορφύνουμε έστω και λίγο την καθημερινότητα μικρών παιδιών. Ως Design Life πιστεύουμε στην καλή διάθεση, στον εθελοντισμό και στη δημιουργικότητα. Έτσι ευχαριστημένοι, αφήνουμε το προάβλιο του 6ου νηπιαγωγείου για να επισκεφθούμε στη συνέχεια το 6ο Δημοτικό Κοζάνης. Ίσως καταφέρουμε και εκεί να κάνουμε κάποια μικρά μουτράκια να χαμογελάσουν λίγο περισσότερο. Έως την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Got my mind made up, and I can't let go. I'm killing.